Στην σημερινή μας συζήτηση θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε την πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαμέσου των αιώνων υπό το πρίσμα της μεταφυσικής αναζήτησης και της φιλοσοφίας που δημιουργήθηκε στην πατρίδα μας, καθώς και στον τρόπο εξέλιξής του στην διάρκεια της μακράς ιστορίας της πατρίδας μας. Στόχος επίσης είναι η χάραξη ενός άξονα πολιτιστικής συνέχειας από τα αρχαία χρόνια μέχρι και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, επί τη ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Αξίζει ο εορτιασμός της επετείου μια υπενθύμηση των στόχων εκείνης της Επανάστασης, μια υπενθύμηση που να μας προβληματίσει γόνιμα για την πορεία μέχρι τη σημερινή μας πραγματικότητα, καθώς και για το ποια θα είναι μια πιθανή συνέχεια αυτού του ένδοξου πολιτισμού. Ας ξεκινήσουμε με την αρχή της φιλοσοφίας και της μεταφυσικής αναζήτησης των Ελλήνων. Ο αρχαίος Έλληνας παρατηρεί τον κόσμο γύρω του και παράγει τη φιλοσοφία του καταλήθειαν βίου. Θα θέλετε, κύριε Γιαναρά, να μας αναλύσετε τη δημιουργία του καταλήθειαν βίου για τους αρχαίους προγόνους μας και την έννοια. Λοιπόν, έλεγα να σας ευχαριστήσω, γιατί είναι μεγάλη χαρά, τιμή και συγκίνηση μια τέτοια συζήτηση με αποδήμους αδελφούς μας και μάλιστα για θέματα τόσο κέρια. Δυστυχώς, ακόμα και στην γενέτειρα αυτών των θεμάτων, την Ελλάδα, σπανίως πια σήμερα μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Μ' αρέσει πολύ η πρώτη ερώτηση. Πώς και γιατί οι Έλληνες είχαν ερώτημα για την αλήθεια. Νομίζω λογικά το ερμηνεύουμε, βέβαια με πολλές νήξεις μέσα από την αρχαία γραμματεία. Λογικά βρίσκουμε λογικό να γεννιέται το ερώτημα τι θα πει να υπάρχει κάτι ή να μην υπάρχει. Τι θα πει διάρκεια ύπαρξης. Τι σοή ύπαρξη είναι αυτή η οποία καταλήγει σε αναθάνατο. Αυτά τα ερωτήματα τα γέννησε η ανθρώπινη εμπειρία, βέβαια η εμπειρία των Ελλήνων. Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε αφαιρετικά, και γι' αυτό ο λίγο αφαίρετα, ότι το θαυμαστό μέσα στην ιστορία είναι ότι όλους τους άλλους λαούς σχεδόν, ας μην γενικεύω, τα πρώτα ερωτήματα που τους απασχόλησαν ήσαν χρηστικά. Πώς να παραγάγουν ωφελημότητα, διευκολύνσεις για τη ζωή ή δυνατότητες ζωής, τροφοδοσίας, κατασκευών κλπ. Για τους Έλληνες νομίζω ότι είναι μια από τις, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη περίπτωση στην ιστορία, για τους Έλληνες τα πρώτα ερωτήματα ήταν τι είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό. Και τι θα πει αληθινό. Θα πει κάτι που υπάρχει, χωρίς να θύρεται και χωρίς να πεθαίνει. Τι είναι λοιπόν αυτό το στοιχείο το οποίο αναζητούσαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες το εντόπισαν όχι σε κάτι τι, ότι το αληθινό είναι κάτι τι, ένα πράγμα, αλλά σε ένα πώς. Ο τρόπος είναι που δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, δεν θύρεται, δεν πεθαίνει. Ποιος τρόπος? Όπως είπε ο Ηράκλητος, ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν και συνυπάρχουν τα υπαρκτά μέσα στο σύμπαν. Αυτός ο τρόπος είναι ίδιος, απαράλλαχτος, δεν θύρεται, δεν πεθαίνει. Άρα είναι το αιώνιο, είναι το αληθές. Από εκεί και πέρα αναπτύχθηκε πάνω σε αυτή την βασική αφετηρία, χτίστηκε μια ολόκληρη στάση ζωής, πώς οι Έλληνες απέβλεπαν στο να μιμηθούν, να πραγματοποιήσουν το αληθές, όχι απλώς να το διαβάζουν σε βιβλία, θα λέγαμε σήμερα, αλλά να το πραγματοποιήσουν σε μορφές βίου, σε τρόπο βίου. Και αυτός ο τρόπος εντοπίστηκε στην πόλη. Η πόλη τι ήταν? Για μας σήμερα η πόλη είναι ένας διευρυμένος οικισμός. Για τους Έλληνες δεν ήταν αυτό. Ήταν το πώς η συνύπαρξη μπορεί να αληθεύει.
Και τι θα πει να αληθεύει, να έχει λογική, αρμονία και τάξη. Όπως έχουν όλα τα γεγονότα μέσα στο σύμπαν. Όλα λειτουργούν κατά λόγον και κατά τάξη, με κάλος. Ρωτούν τον κόσμο. Ακριβώς. Ο κόσμος θα πει κόσμημα. Ένα κόσμημα είναι το σύμπαν ολόκληρο. Από αυτό οι Έλληνες συνήγαγαν ότι αν θέλουν να γνωρίσουν το αληθές, δεν αρκεί να σκεφτούν κάτι, αλλά πρέπει να πραγματοποιήσουν τον τρόπο του αληθούς. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος, είπε προηγουμένως, είναι η πόλης. Λοιπόν, έλεγα ότι το αληθές δεν είναι κάτι που απλώς το κατανοούμε. Είναι ένας τρόπος υπάρξεως, οι αρμονικές κατά λόγων σχέσεις. Αυτό δεν ορίζεται παρά μόνο με μετοχή, μετέχοντας σε αυτές τις σχέσεις. Έτσι, από την πρώτη στιγμή οι Έλληνες όρισαν, πρώτη στιγμή, όχι χρονικά, αξιολογικά, όρισαν το κέντρο των αναζητήσεών τους, που ήταν ο τρόπος της αληθείας. Και είπαν, καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, α δε αν ιδιάσομεν ψευδόμεθα. Ό,τι μπορούμε να το κοινωνήσουμε όταν το κοινωνούμε με τους άλλους είναι αληθινό. Γιατί όλοι βεβαιώνουν το γεγονός της μετοχής τους σε αυτή τη σχέση. Ό,τι ιδιάζει, δηλαδή έχει ίδιον φρόνημα, ιδίαν σκέψη, ίδιον θέλημα. Αυτό ψεύδεται. Μια παρέμβαση. Είναι αξιοσημείωτο ότι βλέπουμε με μαγικό τρόπο αυτό στη λέξη idiot να το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί σήμερα. Ο ιδιώτης είναι ο ανόητος για τους Αμερικανούς. Το idiot είναι η λέξη για τον ανόητο. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι... Όχι, μην το διευρύνομαι, γιατί δεν δοκιμάζεται νομίζω σαν γενικό κριτήριο. Τέλος πάντων. Δείγματα αυτής της προτεραιότητας που μπορούμε να δούμε σε μεταγενέστερες ιστορικές περιόδους, ίσως να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από τη μετάβαση από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία προς την έντοθεν άλωσή της και τον εξελινισμό της πολιτιστικά. Ίσως να μην βιαστούμε τόσο πολύ, να επιμείνουμε στο ότι το μεγάλο κατόρθωμα του ανθρώπου το σαρκώνουν οι Έλληνες μέσα στην ιστορία, λειτουργώντας ως πόλεις και εφευρίσκοντας την πολιτική τέχνη και την πολιτική επιστήμη. Πολιτική τέχνη και επιστήμη σημαίνει τον τρόπο του να κοινωνούμε την ανάγκη, όχι για ιδιωτικό όφελος, όπως αυτονόητα θεωρούμε σήμερα. Σήμερα ολόκληρη η ζωή μας θεμελιώνεται πάνω στην αρχή των ατομικών δικαιωμάτων. Έχω δικαίωμα, άρα έχω και υποχρεώσεις στη λογική των δικαιωμάτων. Αυτό είναι αδιανόητο για τον Έλληνα. Για τον Έλληνα ο βίος του ανθρώπου θεμελιώνεται στην πραγματοποίηση της καταλόγων συνύπαρξης, δηλαδή της πόλεως. Και γι' αυτό το να είσαι πολίτης ήταν προνόμιο, ήταν τιμή, γιατί μετήχες στο να πραγματοποιείται κατ' αλήθειαν η ζωή. Και γι' αυτό η υπεράσπιση της κοινής αυτής της ζωής, η ανδρεία, ήταν επίσης η μέγιστη από τις αρετές. Πώς απάντησε ο χριστιανισμός στις μεταφυσικές αναζητήσεις του ελληνισμού? Και αυτό είναι ένα πολύ κέριο, κρίσιμο θέμα. Οι Έλληνες πίστευαν ότι τα πάντα υπακούν σε ένα ξινό λόγο, σε μια κοινή λογική. Αλλά η αιτία αυτής της λογικής δεν υπήρχε για τους Έλληνες. Δεν είχαν προσδιορίσει μια αιτία γιατί το σύμπαν λειτουργεί λογικά, δηλαδή με αρμονία και τάξη. Έτσι έμενε πραγματικά ένα κενό, διότι ή έπρεπε να αποδώσουμε στην τυχαιότητα ή στην αγνωσία μας. Ο χριστιανισμός έρχεται και αποκαλύπτει, λέει, κηρύττει, ότι αιτία της ύπαρξης
δεν είναι μια απροσδιόριστη λογική ανάγκη, αλλά είναι μια ύπαρξη η οποία είναι ελεύθερη από κάθε αναγκαιότητα και η οποία μόνον αγαπάει και χτίζει το σύμπαν, δημιουργεί τα πάντα, επειδή αγαπάει από εκστατική ερωτική μεγαλειότητα. Δηλαδή, ο Θεός είναι μια αγάπη η οποία γίνεται έρος προς το αντικείμενο που δημιουργεί και αυτός ο έρος συντηρεί την αρμονία και το κάλλος του σύμπαντος. Πώς όμως έδιναν εξήγηση που βρέθηκε αυτός ο παράγων, αυτός ο Θεός? Γιατί δεν είναι υποταγμένος και αυτός στην αναγκαιότητα του ορισμού του? Δηλαδή, αν ο Θεός είναι υποχρεωμένος από τη φύση του να είναι Θεός, τότε δεν υπάρχει πια ελευθερία. Και όλα τα άλλα γεννάμε εμείς για λόγους χριστικούς. Εδώ ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, έφερε μια απάντηση η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική για την ιστορία των ανθρώπων. Μας είπε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δηλαδή, δεν είναι ένα άτομο, είναι μια σχέση. Ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη δεν είναι ένα ιδίωμα του Θεού, ένα προτέρημα του Θεού. Είναι ο τρόπος του να υπάρχει. Ο τρόπος του να υπάρχει ποιος είναι? Είναι η ελευθερία της ύπαρξης. Υπάρχει ένας πατήρ. Δεν λέμε ότι υπάρχει ένας δίας ή ένας, δεν ξέρω τι άλλο επώνυμο, αλλά υπάρχει η λέξη πατέρας, δηλώνει σχέση. Ο πατέρας γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Δηλαδή είναι μια πράξη ελευθερίας η ύπαρξή του και η μετάγγιση της ύπαρξής του. Αυτό είχε τεράστια κεφαλαιώδη σημασία για την ανάπτυξη της Εκκλησίας στον ελληνικό κόσμο. Δυστυχώς, λόγω των ιστορικών συνθήκων, ο δυτικός κόσμος, ο κόσμος της Ευρώπης, κυρίως μετά τη μετανάστευση των βαρβαρικών φύλων και φυλών προς την Ευρώπη, αυτά δεν περνούσαν πάρα πολύ από λογική βάσανο, από εκφραστική βάσανο. Και έτσι, αν προσέξετε, μέχρι σήμερα, τόσο στον Προτεσταντισμό όσο και στον Καθολικισμό, η αλήθεια της Τριάδος, του Τριαδικού Θεού, είναι ένα ταμπού. Είναι ένα αξιωματικό δεδομένο. Νομίζω ότι στην Ορθόδοξη παράδοση, στην ελληνική παράδοση της Εκκλησίας, έχουμε την ερμηνεία της ελευθερίας. Όταν λέμε ότι ο Θεός αγάπη εστί, ότι είναι αγάπη, πραγματοποιεί την ύπαρξή του γεννώντας τον Υιό και εκπορεύοντας το Πνεύμα. Είναι η γλώσσα μας το πιο απτό τεκμήριο της διαχρονικής μας συνέχειας? Πώς η αρχαία ελληνική γλώσσα υπηρέτησε το άθλημα της πολιτικής τέχνης στην κλασική περίοδο, αλλά και συγχρόνως το πρωταρχικό βιωματικό περιεχόμενο της χριστιανικής εκκλησιαστικής εμπειρίας? Αυτό είναι ένα δεδομένο που είναι δύσκολο να το απαντήσω επιγραμματικά. Θέλει λίγο να το ψάξει ο καθένας μας, γιατί είναι συναρπαστικό. Το πώς η γλώσσα για την ελληνική παράδοση δεν είναι ένα εργαλείο συνεννόησης, αλλά είναι μια πραγμάτωση σχέσης. Όταν λέμε, και αυτό το δείχνει και η ετυμολογία των λέξεων, η λέξη αλήθεια είναι η μη λήθη. Λήθη όχι μόνο με την έννοια της λησμονιάς, αλλά και της ανυπαρξίας. Λοιπόν, η μη λήθη είναι η εμφάνεια, η φανέρωση, το εις φως έρχεσθε. Η αλήθεια, ο λόγος από το λέγω, το οποίο δηλώνει σχέση, συγκροτεί και πραγματοποιεί σχέση ο λόγος. Η πόλης, όπως είπα πριν, και η πολιτική, η οποιαδήποτε λέξη, βοηθήστε αμαρτία. Η λέξη αμαρτία, που σημαίνει αστοχία και απόπτωση από το προσήκοντος. Δηλαδή δεν είναι ένα σφάλμα, μια παράβαση κώδικα, αλλά είναι μια αποτυχία να αγαπήσω και να αγαπώ. Η πίστη, η λέξη πίστης επίσης. Η πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη και
Παραδόξως βλέπετε ότι αυτή η λέξη, στα ελληνικά τουλάχιστον, κρατάει την ισχύ της σήμερα ακόμα και στην αγορά. Λέμε αυτός έχει πίστη στην αγορά, δηλαδή τον εμπιστεύονται. Γι' αυτό και έχουμε και τράπεζα πίστεως, που μπορούμε να την εμπιστευόμαστε αυτή την τράπεζα. Αυτό είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό για να κατανοήσουμε τι σημαίνει πίστη. Σήμερα έχει γίνει μια τρομακτική παρανόηση. Νομίζουμε πίστη ότι είναι ιδέες που τις εγκολπωνόμαστε κατ' επιλογή. Εγώ πιστεύω στο μαρξισμό. Εγώ πιστεύω, εσύ πιστεύεις στον υπαρξισμό. Δηλαδή ο καθένας επιλέγει κάποιες απόψεις και τις δέχεται ως απόλυτες αρχές. Δεν είναι αυτό η πίστη. Πίστη είναι ένα κατόρθωμα εμπιστοσύνης, ένα κατόρθωμα της πόλεως. Μετέχω κοινωνώντας τη ζωή και την ύπαρξη. Αυτό το ίδιο γίνεται και μέσα στην Εκκλησία. Μάλλον η πόλης, ξέρετε ότι στην αρχαία Ελλάδα, η σύναξη των πολιτών λεγόταν Εκκλησία. Ήταν δηλαδή ένα γεγονός συλλογικής συνύπαρξης. Και ο χριστιανισμός, όταν εμφανίστηκε, δεν είπε ότι εγώ είμαι μια καινούργια θρησκεία, είπε ότι εγώ είμαι μια Εκκλησία, είμαι Εκκλησία. Δηλαδή πραγματοποιείται η αλήθεια μου στη σχέση. Ποια σχέση? Της αυταπάρνησης, της αυτοπροσφοράς, δηλαδή της απόλυτης ελευθερίας που είναι η φυσική αναγκαιότητα και το εγώ. Μα να μιλήσουμε για τη μετάβαση από την Εκκλησία του Δήμου στην Βυζαντινή Εκκλησία των Πιστών, μια και το αναφέρατε. Ναι. Για βοηθήστε με κάτι πιο συγκεκριμένο. Τα στοιχεία, υπήρξε μια μετάβαση, μάλλον ο σχηματισμός της κοινότητας διατηρήθηκε στην πορεία της ιστορίας και η Εκκλησία του Δήμου, της Δημοκρατίας, έγινε η Εκκλησία των Πιστών. Και οι σχέσεις αυτές σε κάποια φάση λάβανε και πολιτικές διαστάσεις στη Βυζαντινή περίοδο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πράγματι μπορεί να φωτιστεί η κατανόηση αυτών των όρων, Εκκλησία και πόλης, μπορεί να διευκρινιστεί μέσα από την ιστορική πραγματικότητα. Οι Έλληνες στην Εκκλησία, μάλλον πάρτε το διαφορετικά, σήμερα όταν μιλάμε για Εκκλησία στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Αμερική φαντάζομαι, εννοούμε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν κοινές πεποιθήσεις και κοινή ηθική. Έτσι δεν είναι? Εκφράζουν με το δικό τους τρόπο τη μεταφυσική όπως την βρήκε η παράδοσή τους. Αυτό στην ελληνική παράδοση είναι απαράδεκτο. Δεν είναι ένα σύνολο πεποιθήσεων η πίστη. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη, κατόρθωμα. Και κατορθώνεται αυτό με την αυταπάρνηση, την υπέρβαση του εγώ, την υπέρβαση της φυσικής αναγκαιότητας. Προτεύει μέσα στην Εκκλησία η ελευθερία. Η ελευθερία από κάθε, ελευθερία δηλαδή από κάθε εναντίωση στις δυνατότητες τις υπαρκτικές. Ελευθερία τελικά από το θάνατο. Πάμε στην τέχνη. Υπάρχει ποιοτική συνέχεια μεταξύ της Βυζαντινής και της ελληνικής τέχνης? Νομίζω ότι και αυτό έχει μελετηθεί και είναι πολύ ωραίο θέμα. Θα μπορούσαμε ίσως μια άλλη φορά να έχω έτοιμο ένα κατάλογο να συστήσω κάποια βιβλία που μπορούν να διαβαστούν για αυτό το θέμα. Ναι. Η τέχνη είναι μια γλώσσα για να πούμε με αισθητικές κατηγορίες, χρώματα, εικόνες ή γλυπτά, να πούμε μια εμπειρία η οποία δεν μπορεί να εξαντλείται στην διατύπωσή της. Λοιπόν, γι' αυτό και οι Έλληνες, το αποτέλεσμα, οι αρχαίοι Έλληνες, το αποτέλεσμα της τέχνης, το προϊόν της τέχνης, το είπαν άγαλμα. Γιατί έδινε την αγαλίαση, το άγαλμα είναι από το ρήμα αγάλωμε, χαίρομαι. Η θέα του αγάλματος έδινε την αγαλίαση της θέας του αληθούς. Διότι όπως σε συνδυασμό και με αυτό που είπα στην αρχή, ο καλλιτέχνης στην αρχαία Αθήνα, ας πούμε, όταν ήθελε να φτιάξει τη θεά Αθηνά, δεν έπαιρνε ένα ωραίο κορίτσι και να το κοπιάρει.
να φτιάξει την κόπια του. Όχι. Έπρεπε να αφαιρέσει από αυτή την κόπια κάθε στοιχείο, κάθε ιδιάζον στοιχείο, κάθε ατομικό στοιχείο και να αναχθεί σε εκείνα τα στοιχεία μόνον τα οποία δημιουργούν την εικόνα της γυναίκας, την αλήθεια δηλαδή της γυναίκας, την κοινή εμπειρία. Επομένως η τέχνη ήταν ένα άθλημα αληθείας. Πώς θα χτίσουμε ένα ναό ο οποίος να μην είναι απλώς να μας αρέσει, είναι του γούστου μας, αλλά να αποκαλύπτει μια αλήθεια. Ποια αλήθεια? Την αρμονία και την τάξη που συνιστούν κόσμων, κόσμημα. Το άγαλμα επίσης, άγαλμα, από το αγάλωμε, μου δίνει την αγαλίαση της θέας του πραγματικά υπαρκτού, όχι του εφήμερου, του ατομικού. Κουράζω ίσως, όταν επαναλαμβάνω καθώς, ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο να τα κατανοήσουμε αυτά. Έχουμε ζυμωθεί με την οτροπία ότι κάτι είναι ωραίο όταν μου αρέσει. Τι θα πει μου αρέσει? Μου πάει, το προτιμάω, μου δίνει ευχαρίστηση. Μα όλα αυτά δεν είναι κοινωνία σχέσεων. Είναι ατομικές προτιμήσεις. Στην τέχνη λειτουργεί η τέχνη για την ελληνική οπτική και προοπτική όταν πάντες ομοδοξούσει και έκαστος επιμαρτυρεί. Δηλαδή συμπίπτει η γνώμη όλων σε αυτό το οποίο είναι προϊόν της τέχνης και κάθε ένας το επιβεβαιώνει ατομικά. Γι' αυτό και η τέχνη παρακολουθεί τις προτεραιότητες κάθε εποχής. Από το άγαλμα, το οποίο προσπαθούσε να δώσει την ατομική ύπαρξη με τα γενικά χαρακτηριστικά του είδους και όχι απλώς του ατόμου, αντικαταστάθηκε στην λεγόμενη Βυζαντινή περίοδο, στη Μεσαιωνική περίοδο του Ελληνισμού, από την εικόνα. Η εικόνα που αποβλέπει ο εικονισμός να διαβαίνει επί το πρωτότυπον. Δηλαδή να βλέπω την φιγούρα της ζωγραφισμένη και να πραγματώνεται η σχέση μου με το εικονιζόμενο. Αυτός είναι ο Άγιος Νικόλας, αυτός είναι ο Άγιος Βασίλης κλπ. Προτεύει παντού η εκκλησία, δηλαδή η κοινωνία της εμπειρίας, όχι οι ατομικές πεπιθήσεις. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά την έκκληση να προσπαθούμε όταν σκεπτόμαστε αυτά τα θέματα να ελευθερωθούμε από τη σημερινή νοοτροπία η οποία είναι πνιγυρά ατομοκεντρική. Σήμερα μου αρέσει κάτι επειδή με εφραίνει, το προτιμάω, με ικανοποιεί. Δεν μπαίνει μέσα η σχέση, η κοινωνία, ότι συναντώ τους άλλους όλους σε ένα άγαλμα ή πολύ περισσότερο σε μια εικόνα, γι' αυτό και ασπαζόμαστε τις εικόνες. Δηλαδή με το σώμα δηλώνουμε μια σωματική έκφραση της κοινωνίας με το εικονιζόμενο πρόσωπο και δι' αυτού με όλη την Εκκλησία. Και με τις κινήσεις του Σταυρού αντίστοιχα. Μπράβο, ακριβώς. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι η προοπτική στη Βυζαντινή αγιογραφία, η έλλειψη προοπτικής και πολλές φορές βλέπουμε κάποια ασύμετρα κτίρια τα οποία είναι έτσι σχεδιασμένα ούτως ώστε δίνουν την αίσθηση ότι γυρνάνε προς τον θεατή. Δηλαδή παρακινούν σε σχέση με την εικόνα. Ναι, αυτό το λέτε για κοσμικό. Για κοσμικά κτίρια ή και για εκκλησιαστικά? Για την αγιογραφία. Τα κτίρια στην αγιογραφία μας. Α, στην αγιογραφία. Στη Βυζαντινή αγιογραφία. Ναι. Γιατί εκεί πέρα βλέπουμε κάποια κανόνιστα σχήματα. Ας πούμε, οι οροφές είναι σαν να τους βλέπεις από πάνω. Σαν να γυρνάνε προς εσένα και σου δίνει την αίσθηση ότι η εικόνα γυρνάει προς τα εσένα. Σαν να δημιουργεί την αίσθηση της σχέσης. Ακριβώς. Ακόμα και το άψυχο θέλει να δηλώσει σχέση και όχι απλώς παρουσία. Ναι.
ή κάποια σχέση, σύνδεση του αρχαιοελληνικού φιλοσοφικού λόγου με τον λόγο των πατέρων της Εκκλησίας. Θα τολμούσα να πω, αν και έτσι θα το πω επιγραμματικά μοιάζει αυθαίρετο, ότι είναι μια οργανική συνέχεια. Όταν βέβαια η μεταγενέστερη ελληνική σκέψη, μάλλον η πρώιμη ελληνική σκέψη, αν μεταγενέστερη είναι η πατερική, η πρώιμη ελληνική σκέψη δηλώνει με σαφήνεια το στόχο της. Ας πούμε, θα έχετε ίσως πιστοποιήσει ότι ο Ηράκλητος τον θεωρούμε οι χριστιανοί κατά κάποιο τρόπο έναν χριστιανό προ Χριστού. Γιατί μας είπε πράγματα τα οποία εν συνεχεία ήρθε να τα επιβεβαιώσει η χριστιανική εκκλησία ως εμπειρία, ως εμπειρική πρόταση. Είναι μεγάλο, μεγάλο, και αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και εγρήγορση. Στην Αμερική ειδικά, νομίζω, επιτρέψτε μου να το πω, ότι υπάρχει μια διολίσθηση προς τη μίμηση του προτεσταντισμού, του καθολικισμού, δηλαδή ο διάκοσμος του ναού να έχει, να προκαλεί εντύπωση, το εντυπωσιακό στοιχείο. Γι' αυτό και όταν είχε γίνει η έκθεση The Glory of Byzantium στη Νέα Υόρκη, πάνε αρκετά χρόνια τώρα, είχα την ευκαιρία πράγματι και την είχα επισκεφθεί, και εκείνο το οποίο με είχε εντυπωσιάσει είναι ότι οι Αμερικανοί, μπαίνοντας σε αυτή την έκθεση, σάστιζαν. Πραγματικά ήταν σαν να τους τραβούσαν στο χαλί κάτω από τα πόδια. Ήταν κάτι άλλο. Κάτι το οποίο δεν έχει σχέση ούτε με το συναίσθημα, ούτε με τη λογική, αλλά τα πάντα τείνουν να γίνουν σχέση, αμεσότητα. Και δεν σας κρύβω ότι αφού είδα την έκθεση, είχα καθίσει σε μια γωνιά και παρατηρούσα τις αντιδράσεις των επισκεπτών. Και μάλιστα τότε έκανα τη σκέψη, εάν αυτοί οι άνθρωποι διερωτηθούν αυτόν τον ελιγιώδη πολιτισμό, αν θέλω να τον συναντήσω σήμερα, πού θα πάω? Η φυσιολογική απάντηση είναι σε μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία. Μα δυστυχώς στις περισσότερες ελληνοορθόδοξες εκκλησίες, συγγνώμη που κατακρίνω, αλλά είναι το κετσαριό του κετσαριού. Ο καθένας το εντυπωσιακό του, το καντήλι που του γυάλισε, και έχει χαθεί αυτή η πρόταση πολιτισμού που κομίζει η ελληνοορθόδοξη λατρεία. Δεν είναι απλώς μια μεταφυσική, που δεν είναι απλώς η μεταφυσική, αλλά είναι μια μεταφυσική η οποία εκφράζεται με πάρα πολύ υψηλή τέχνη, ηλικιώδη τέχνη. Εφαρμόζεται και στην ποιητική γλώσσα της Εκκλησίας, και υπάρχει και το θέμα το κατά πόσον είναι θεμητή η μετάφραση ή όχι, και σε εμάς εδώ, ειδικά στην Αμερική. Δεν ξέρω τι πιστεύετε πάνω στο θέμα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί δεν το ζω το πρόβλημα. Το ζω αν και όποτε βρεθώ εκεί πέρα. Είναι ένα πρόβλημα ισχυρό. Είναι και στην Ελλάδα πια πρόβλημα, διότι η κρατική πολιτική τίνει να αποσβέσει από την εκπαίδευση την γνώση της αρχαίας ελληνικής. Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι απλώς η ιστορία της γλώσσας μας. Είναι η μήτρα της γλώσσας μας. Χωρίς αρχαία ελληνικά δεν μπορούμε να γράψουμε ούτε καν τη ζωντανή γλώσσα της ποίησης ή τη ζωντανή γλώσσα της κοινωνίας των σχέσεων. Αυτό στην Ελλάδα είναι μέγιστο πρόβλημα. Η καταστροφή που έχει γίνει, τολμώ να πιστεύω ότι είναι πελώρια. Αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι ακόμα υπάρχει η ζήμη των πιστών, η οποία ακόμα μπορεί και χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Εκκλησίας χωρίς κενά κατανόησης. Διότι το πρώτο δεν είναι να κατανοήσεις. Στην Εκκλησία δεν πάμε για να καταλάβουμε. Στην Εκκλησία πάμε να γιορτάσουμε. Γι' αυτό και σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, που δεν υπήρχε κήρυγμα,
λειτουργούσε η Εκκλησία ως γιορτή. Ήταν η κορυφαία γιορτή της εβδομάδας ή του μήνα. Ναι. Η επόμενη ερώτησή μου, πώς μπορεί να εξηγηθεί η διατήρηση της ελληνικής συνειδήσεως και η αξιοθαύμαστη εντοχή της στα 400 χρόνια της σκλαβιάς της τουρκοκρατίας. Αυτό είναι πράγματι ένα πολύ δύσκολο για τη λογική μας ερώτημα. Πράγματι με τις συνθήκες τις βιωτικές, τις πολύ σκληρές που επέβαλε η τουρκοκρατία, έγινε περίεργο πως οι Έλληνες εξακολούθησαν να συντηρούν τη γλώσσα τους, τις παραδόσεις τους και όχι απλώς αυτό. Και όλα τα στοιχεία που συνιστούν την ελληνική ταυτότητα. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική κοινότητα, αυτό το έχουν δείξει και μερικές μελέτες σήμερα, πάρα πολύ καλές και σημαντικές, ότι η ελληνική κοινότητα στα χωριά είχε τους όρους λειτουργίας της αρχαίας πόλεως. Μετήχαν όλοι στα κοινά. Και μέχρι σήμερα, σχεδόν μέχρι σήμερα, πάτε σε ένα χωριό στην Ελλάδα και θα ακούσετε τη βρύση την έφτιαξε ο Τάδε, το σχολείο το έχτισε ο Δίνα, το δρόμο τον έφτιαξε ο Γάμα. Ήταν δικά τους. Ενώ στη σημερινή πραγματικότητα την ελλαδική, όταν αρχίσει και βρέχει πολύ, σου λένε πού το κράτος. Όταν βρέχει, λένε πού είναι το κράτος. Για να τους σώσει από τη βροχή. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές. Ίσως η αποδημία να είναι μια ευκαιρία να γλιτώσει ένα κομμάτι του ελληνισμού από την φθορά που υφίσταται μέσα στο ελλαδικό κράτος. Πολύ ωραίο και το παράδειγμα με τα σκουπίδια που πετάει ο Αθηναίος, ενώ όταν είναι στο νησί του βάφει και την τελευταία πέτρα, ασβεστώνει και την τελευταία πέτρα και έρχεται στην Αθήνα και πετάει τα σκουπίδια από τον έκτο όροφο επειδή είναι δημόσιος ο δρόμος. Αυτά είναι μεγάλα προτερήματα. Η αίσθηση ότι δημόσιο δεν είναι το απρόσωπο. Δημόσιο είναι το κοινό, τα κοινά της πόλεως. Δικά μας, ολονών, και τα κοινωνούμε. Για την εκκλησιαστική εμπειρία είχατε πει, αναφερόμενο στα γραφόμενα του στρατηγού Μακρυγιάννη, ότι για να τα ερμηνεύσει κανείς χρειάζεται να έχει γνώση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Αντίστοιχα και παρόμοια, πώς συνέβη ο Μακρυγιάννης να την έχει αυτή την εμπειρία και εμείς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ως επιτοπλίστων διάστημα ελευθερίας να φαίνεται να την χάνουμε. Αυτό νομίζω ότι ιστορικά έχει την ερμηνεία του αμέσως, φωτίζεται αμέσως, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη από την οθωνική περίοδο άρχισε μια προσπάθεια να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Να γίνουμε, και αυτό έφτασε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή που είπε απερίφραστα να γίνουμε Ευρωπαίοι για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει υποστεί ο ελληνισμός τους τελευταίους 2 αιώνες. Και θα έπρεπε φέτος για τα 200 χρόνια να πενθούμε γι' αυτό. Ότι προσπαθήσαμε και δυστυχώς το πετύχαμε να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που ήμασταν. Από αυτό που είμαστε ακόμα. Δεν υπάρχει πια κοινότητα. Οι δάσκαλοι πηγαίνουν στο χωριό, κάνουν το μάθημα και μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους και φεύγουν. Ο παπάς το ίδιο. Η απώλεια της ελληνικής κοινότητας και να στη διασπορά αυτό ακόμα δεν έχει χαθεί. Ακόμα λειτουργείται με κοινότητα. Γι' αυτό και ίσως το βάρος της ευθύνης είναι πολύ. Και ίσως να είναι και η τελευταία ελπίδα για τον πολιτισμό μας η διασπορά, ανεκμετάλλευτη προς το παρόν. Πολύ πιθανό. Βέβαια. Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πιστεύετε ότι οδήγησε σε αυτή την πολιτιστική αλωτρίωση? Δύσκολο να τον αξιολογήσω. Νομίζω ότι έπαιξαν κέριο ρόλο οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας, δηλαδή οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Από την πρώτη στιγμή
αυτά, εάν δεν τα ξεκαθαρίσουμε, θα είμαστε μέσα σε μια σύγχυση ή σε μια τυφλότητα. Αν δεν καταλάβουμε ότι ο μέγας αντίπαλος της Δύσης, και όταν λέμε Δύση, εννοούμε την καινούρια πραγματικότητα που προέκυψε στην Ευρώπη από τον 5ο, 6ο και μετά Χριστόν αιώνα. Όταν άλλαξε η πληθυσμιακή συγκρότηση, κατέβηκαν βαρβαρικά φύλλα από όλες τις μεριές, κυρίως από τη Στέπα, πέρα από τα Ουράλια, και αποτέλεσαν τις καινούργιες φυλές οι οποίες συγκρότησαν την καινούργια Ευρώπη. Όλοι αυτοί τότε έβλεπαν τον ελληνισμό και τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, τον εκχριστιανισμένο, τον έβλεπαν σαν κορυφαία πραγμάτωση του πολιτισμού και θέλησαν να τον προσλάβουν. Όπως και μέχρι σήμερα στην Ελλάδα τουλάχιστον, κάποιοι μετανάστες που έρχονται από γειτονικές χώρες αισθάνονται μειονεξία έναντι μιας ελληνικής παράδοσης και καλλιέργειας. Λοιπόν, το πρώτο που ήταν να κάνουν ήταν να βαφτιστούν. Μπαίναν στα ποτάμια και βαφτιζόντουσαν ομαδικά. Αλλά το περιεχόμενο της καινούριας πίστης το υπέταξαν στον ορίζοντα της κατανόησης και των δυνατοτήτων τους. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο δυτικός χριστιανισμός, ρωμαιοκαθολικός και προτεσταντικός, έχουν μία έμφαση στη χριστικότητα. Να κάνεις τις καλές πράξεις κάθε μέρα, να τις σημειώνεις, να ξέρεις ποιες είναι οι αμαρτίες σου και ποιες δεν είναι. Όλα αυτά είναι μία ηθική για δημοτικό σχολείο και κάτω, νηπιαγωγείο. Δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι στην Εκκλησία γίνεται μια άλλη, παίζεται ένα άλλο παιχνίδι, ας το πω έτσι. Δηλαδή μια αποκάλυψη της νίκης κατά πάνω στο θάνατο. Όταν ψένουμε, τραγουδάμε στην Εκκλησία «Θανάτο, θάνατον πατήσας» ή δεν ξέρουμε τι λέμε, ή πράγματι έχουμε πιάσει το ντάβρο από τα κέρατα. Ότι ο θάνατος πατείται θανάτο. Και αυτό είναι γλέντι, γιορτή. Έχει μεγάλη, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια στη Δύση έχει προκληθεί μια ιστοριογραφία εξαιρετικά διαφωτιστική. Βιβλία τα οποία μας ανοίγουν τα μάτια για το πώς δημιουργήθηκε η νεότερη Ευρώπη. Ας μην γυρίσω σε αυτό, γιατί έχει πολύ ιστορικό χαρακτήρα, να έρθω σε αυτό που με ρωτήσατε. Με την απελευθέρωση, αμέσως έσπευσαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ως σύμμαχοι και φίλοι να επιτείνουν τη διαίρεση μεταξύ των Ελλήνων, να την προκαλέσουν και να την επιτείνουν. Και αρχίσαμε να αλληλοσκοτωνόμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καποδίστριας, η συγκλονιστική αυτή προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας, δολοφονήθηκε, ναι μεν από έναν οργισμένο Μανιάτη, αλλά ο Μανιάτης αυτός σήμερα έχουν μελετηθεί πια και εκδοθεί τα πρακτικά της ερευνητικής διαδικασίας για τη δολοφονία Καποδίστρια, και ξέρουμε με βεβαιότητα ότι τη δολοφονία την οργάνωσε η Αγγλική στρατιωτική αποστολή, χρησιμοποιώντας τους Γάλλους, γιατί οι Άγγλοι δεν κάνουν ποτέ μόνοι τους τη βρωμοδουλειά, και βρήκαν ένα Μανιάτη και εξετέλεσε την εντολή. Το όραμα του Καποδίστρια απαντάει σε πολλά ερωτήματα που μας γεννιούνται σήμερα. Πώς θα μπορούσε να είναι ένας ελληνισμός σύγχρονος μέσα στην Ευρώπη, αλλά κομίζοντας ιδιαιτερότητα, κομίζοντας τη δική του πρόταση. Όταν κομίζεις κάτι καινούριο, δικό σου, ο άλλος σε σέβεται. Όταν απλώς μιμήσε τους άλλους, είσαι της καρπαζιάς. Δεν έχεις καμία εκτίμηση. Επί δύο αιώνες τώρα, αυτό το κρατήδιο που φτιάξαν οι Ευρωπαίοι για χάρη μας, συνεχώς δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μιμείται το δυτικό πρότυπο. Ώστε να μην υπάρχει ελληνικό πρότυπο σχολιού, ενορίας, τέχνης. Ευτυχώς που υπήρξαν αυτές οι τρεις εκρήξεις, η δεκαετία του Παπαδιαμάντη, Παπαρηγόπουλου και αυτών, μετά η γενιά του 30, στη δεκαετία του 30 και τελικά η γενιά του 60. Τρίβει κανείς τα μάτια του πώς, ύστερα από τόση προπαγάνδα και βία
Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν αστεύονται. Εφαρμόζουν βία. Οι Έλληνες μπόρεσαν να πουν την ελληνικότητα με τη γλώσσα ενός Τσαρούχη, ενός Κόντογλου, ενός Παπαδιαμάντη, ενός Θεοτοκά, ενός Λορετζάτου, ενός Σεφέρη κλπ. Τα προγνωστικά είναι... Αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα πλέον στη ζωή μας. Φοβούμαι ότι η εφεδρεία έχει εξαντληθεί και κυρίως έκανε πολύ μεγάλη ζημιά οι καινούργιες πολιτικές αντιλήψεις και ιδέες. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα το οποίο να υπερασπίζει την αλήθεια και προτεραιότητα της κοινότητας, της πόλεως. Και έχουμε κάνει, φοβούμε το παιχνίδι είναι χαμένο, εάν δει κανείς στην Αθήνα τι τερατούπολης έχει γίνει, καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπαίνει γιατριά. Και πού, στην Αττική, που είναι πραγματικά το πιο θαυμάσιο κλίμα ίσως σε όλο τον κόσμο. Η χάρη, οι γραμμές, το φως. Σας σε λιγότερο από 100 χρόνια. Ναι, ναι. Εδώ την αντιστέψιμη κατάσταση. Κοιτάξτε, λογικά δεν νομίζω ότι είναι αντιστέψιμη. Αλλά πάντοτε η ιστορία μπορεί να έχει εκπλήξεις. Εντυπωσιακό το παράδειγμα που δίνετε, έχετε δώσει παλιότερα με το Λόγιο στην περίοδο της Τουρκοκρατίας κάπου που ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, τον Οικονόμου. Θέλετε να μας το πείτε λίγο. Ναι, ας το γενικεύσω λίγο να πω ότι είναι εκπληκτικό το ότι όσα χρόνια ήμασταν κάτω από τους Τούρκους, οι Έλληνες ήμασταν κοσμοπολίτες. Είχαμε συνείδηση όχι εθνική, αλλά πολιτιστική. Όργωναν την Μεσόγειο οι Έλληνες καραβοκυραίοι, η ελληνική κοινότητα της Τεργέστης, του Βουκουρεστίου, του Παρισιού, της Βιέννης, κάτω στην Αίγυπτο. Αφήστε τη Μικρά Ασία, τον Πόντο. Βλέπετε, ας έχουμε λίγο επίγνωση ιστορική τι συνέβη. Το ότι η Δύση κατόρθωσε να αποκόψει από την Ελλάδα τη Μικρά Ασία ήταν η χαριστική βολή για τον Ελληνισμό και τον Πόντο. Ελλάδα χωρίς Μικρά Ασία δεν υπάρχει. Είναι καταδικασμένη. Θα γίνει κάτι άλλο. Αυτό τουλάχιστον να μπορούσαμε να το συντηρήσουμε ως γνώση, ως πεποίθηση, ως εμπειρία. Νομίζω θα είχε πολύ μεγάλη δυναμική. Πώς θα μπορούσε ο σύγχρονος άνθρωπος να νιώσει την ανάγκη για συμμετοχή στην κοινωνία των σχέσεων και να νιώσει τη χαρά του αθλήματος όντας απόλυτα προσιλωμένος στον υλικό κόσμο της χρησιμοθυρίας. Όπως το υπονοεί το ερώτημά σας, δεν υπάρχει δυνατότητα. Να καταληθεί αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει στάση ζωής. Και η στάση ζωής δεν αλλάζει ούτε με καλές προθέσεις, ούτε με διαβάσματα μόνον. Θέλει μια κάτι άλλο. Ίσως για μένα είχε πολύ μεγάλη σημασία το πώς οργανώθηκαν και τι επίδραση κέρια είχαν οι ενορίες των Ρώσων της Διασποράς σε όλη τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος. Έφεραν μια ριζική αλλαγή οπτικής και προβληματισμού και έκφρασης στην Ορθόδοξη Θεολογία. Αυτές οι ενορίες των κυνηγημένων προσφύγων στην Ευρώπη και στην Αμερική, αυτές σημάδεψαν τον πολιτισμό των ανθρώπων στον 20ο αιώνα. Δεν το λέω για να πω ότι μπορεί εύκολα να γίνει αυτό. Απλώς να το κρατάμε υπόψη ότι μπορεί να γίνει. Αντίστοιχη ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να μεταλαμπευθεί, συγγνώμη, ο έρωτας για τη μεταφυσική? Για να μεταδώσει κάποιος που αγαπάει όλα αυτά, μπορεί να τα μεταδώσει στον συνάνθρωπό του, να του δείξει με κάποιο τρόπο το μεγαλείο? Κοιτάξτε, η γλώσσα υπάρχει. Και δεν εννοώ το λεξιλόγιο. Εννοώ τη γλώσσα των τεχνών πριν από όλα. Η βυζαντινή ζωγραφική, η αρχιτεκτονική
Και εν συνεχεία, μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η δεκαετία του 60 παρήγαγε μια καινούρια σκέψη στην ελληνική γλώσσα, εξαιρετικά πολύτιμη. Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος είναι μια έκπληξη. Ο Φώτης ο Κόντογλου επίσης. Ποια άλλα ονόματα να θυμηθώ. Ο Δημήτρης Πικιώνης, ο αρχιτέκτονας, επίσης. Είναι ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο τραγουδοποιός, επίσης. Λοιπόν, δεν είναι σχηματικές οι λύσεις που δίδονται στην ιστορία όταν προχωράει.